ενημερώσει αυτό το οποίο συμβαίνει. Άλλες φορές νιώθω πολύ έξυπνος και άλλες φορές πολύ βλήμα. Το χρησιμοποιείς. Όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν το πιστεύω ότι είναι κάποιος που να νιώθει πάντα έξυπνος, πάντα βλήμα. Δεν ξέρω εγώ τι λέτε εσείς, αλλά εγώ νιώθω αρκετές φορές. Πολύ έξυπνη και πολύ βλήμα. Πολύ βλήμα. Πολύ. Ναι, αλλά εντάξει, χρησιμοποιείς το μυαλό σου για να γοητεύσεις. Ε? Πού το πας? Όχι, δεν το πάω πουθενά. Απλώς φαντάζομαι ότι είναι ένα όπλο το οποίο αγαπάς. Ναι. Στα φλερτ τα πρώτα, αρχικά, κάνω. Κάνω, ναι, τέτοια. Εγκεφαλικά. Ναι. Αφού σ' αρέσει το σεξ, τα εγκεφαλικά θα κάνεις. Φιλικά μιλώντας. Πάντα. Λοιπόν, εσύ είσαι. Λέγε. Είναι μια παρόμοια με το σεξ. Από το ένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Από το 1 ως το 10 πώς φιλάς? Για το φιλί είναι αλλιώς. Νομίζω 10. Άριστα! Καλά, η λεοπάρδαλη έχει ανάψει. Έχει κοκκινήσει, ε. Λοιπόν. Ναι, γιατί το φιλί είναι αλλιώς. Ναι, ωραία. Έχει πολύ συνέστημα. Εκεί, κατάλαβες, δίνω τις ελπίδες εκεί και μετά έρχεται το άλλο και λέει... Όχι, το φιλί δεν είναι τεστ για το μετά. Ναι, αλλά το μετά σου λέω άμα έχω 6. Γιατί τι σου συμβαίνει και βάζεις το 6. Να δεις. Κάτι λίγο σιγά σιγά το νιώθω ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Είναι υπερεκτιμημένο. Δεν έχει σαν. Δηλαδή στην αρχή έχει. Όχι, όχι. Σίγουρη γι' αυτό, τελείωσε. Όχι, εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη. Στην αρχή έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και σου περνάει γρήγορα ή δεν έχει ούτε στην αρχή μια σχέση. Δεν είναι το ζητούμενο όμω ότι. Wow, να αυτό. Ποτέ δεν ήταν ούτε σαν παιδί. Ποτέ. Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό βέβαια είναι πολύ τριγκαδόρικο για τον άλλον, γιατί κάθε φορά θα το εισπράττει ότι είναι προσωπικό. Ότι δεν γουστάρεις. Πάντα προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν είναι προσωπικό. Τι το κάνεις, βέβαια. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω. Σε γνωρίζουν στον δρόμο, είσαι ένα γνωστό πρόσωπο κτλ. Έχεις βάλει.